Επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέργιο Καλόγυρο. Κύριε Καλόγυρο, η αλήθεια είναι ότι πιάσαμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ξεκινώντας βεβαίως από τις πυρκαγιές, το θέμα της μετανάστευσης, αλλά και τα αυτοδιοικητικά καθαρά όπως θέματα. Και επίσης, Χριστίνα, θέλω να πω ότι η Ελλάδα είναι Δύση, βεβαίως και είναι φίλοι μας Αμερικανοί, αλλά αυτή η κίνηση, ρε παιδί μου, να εκπαιδεύσουμε τους πιλότους για τα F-16, τους Ουκρανούς πιλότους στην Ελλάδα, νομίζω ότι πάμε πολύ στα άκρα. Θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Πάμε πολύ στα άκρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, εντάξει, βοηθήσαμε και βοηθάμε τους Ουκρανούς. Ο πόλεμος στη Μέση να τελειώσει μέχρι το Δεκέμβριο, μου το είχαν πει από πέρυσι. Το έχω ξαναπεί αυτό. Δεκέμβριο του 2023. Ναι, απλώς πολλοί λένε ότι δεν πρόκειται. Θα τελειώσει με. Βλέπετε ότι και οι Νατοίκοι λένε: δώστε ό,τι δώστε για να σας βάλουμε στο ΝΑΤΟ. Και κατά την άποψή μου, είναι ένα πολύ ωραίο στημένο παιχνίδι με θύματα εκατοντάδες χιλιάδες από ό,τι λένε οι Ρώσοι Ουκρανοί, χιλιάδες Ρώσους ή χιλιάδες και χιλιάδες, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχει σκοτωθεί πάρα πολλοί κόσμος και έχει καταστραφεί μία χώρα. Και θυμίζω και κάτι ακόμη, δεν νομίζω ότι ο κύριος Ζελένσκι μετά την λήξη του πολέμου, κατά την άποψή μου, πάντα θα έχει τύχει για την χώρα που θα λέγεται Ουκρανία, όποια χώρα υπάρχει. Ο κύριος Ζελένσκι νομίζω θα φύγει εκτός Ουκρανίας, θα πάει Αμερική. Πολύ πιθανό. Γιατί με όλα αυτά που γίνονται και με όλους αυτούς τους νεκρούς, ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη. Είναι εντυπωσιακό από πλευράς πολέμου και θεατρικών και πολεμικών επιχειρήσεων αυτό που γίνεται, με θύματα δυστυχώς στον απλό κόσμο και δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Τώρα, θεωρώ ότι επειδή η Ελλάδα, ξέρει, το 19 είχαμε στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, εμείς δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Φυσικά. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζουμε έτσι. Και τότε πάλι πάθαν πανωλευθερία και μετά έγινε ό,τι έγινε στη Μικρά Ασία. Τώρα, να το τραβάς τόσο πολύ, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω. Λέτε ότι είμαστε προκλητικοί από ένα σημείο και πέρα. Τώρα, τι να σου πω. Κοίταξε, ο Ερντογάν κάνει παιχνίδι με Ρώσους και Ουκρανούς, αλλά κερδίζει και από τους Ρώσους και από τους Ουκρανούς και από τους Δυτικούς. Από παντού κερδίζει ο Ερντογάν. Εμείς τώρα τι γίνεται. Δεν ξέρω, με ανησυχεί αυτό. Πραγματικά, όχι εμένα, πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Και επειδή εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς συμπολίτες οι οποίοι έχουν έρθει από αυτές τις περιοχές, όλοι αυτοί με τους οποίους συζητάω μου μεταφέρουν ένα μήνυμα ανησυχίας. Πάντως, επειδή μιλάμε για θέματα που αφορούν και εθνικά θέματα και την εξωτερική μας πολιτική, αρχίζουμε να βλέπουμε στην αυτοδιοίκηση ότι οι δήμαρχοι ξεφεύγουν από τα αμιγώς επίσημα καθήκοντά τους και παίρνουν θέση και για θέματα που αφορούν τέτοια ζητήματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Πρέσπες ή όπως είναι το θέμα της αποφυλάκησης του Φρέντι Μπελέρη. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας πήγε στη συγκέντρωση για την αποφυλάκηση στη Χιμάρα. Κάτι που στο παρελθόν δεν είχε συμβεί. Ήτανε για... Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Μια χαρά κατάλαβα. Ο κύριος Ζέρβας ήταν για μία ημέρα έγινε πατριώτης. Με συγχωρείτε που το λέω. Αυτό ότι αρχίζουν για μία αυτά τα ζητήματα και ήταν μένουν... το επικοινωνιακό σύστημα των Αθηνών μαζί με τον κύριο Μπακογιάννη. Τους πήγανε σε μια διαδήλωση υπέρ του Φρέντι Μπελέρη. Και καλά κάνανε και πήγανε. Εγώ δεν λέω όχι, μπράβο που πήγανε. Αλλά για μία μέρα πατριώτης. Φτάνει για μια μέρα να είσαι πατριώτης. Να είσαι πατριώτης κάθε μέρα. Ίσως να είναι η αρχή για τον κύριο Ζέρβα, αλλά αυτά είναι επικοινωνιακά τρίκ. Και κάτι ακόμη θυμάσαι, πήγε εκεί και δεν μπορούσε να μιλήσει. Διάβαζε έτσι. Διάβαζε. Δεν μπορούσε να πει μια φράση απ' έξω. Αυτό για μια μέρα πατριώτης. Άστο ρε εσύ, Χριστίνα. Απλώς, κύριε Καλόγερ, αυτό θέλω να ρωτήσω. Πιστεύετε ότι πρέπει οι δήμαρχοι να παίρνουν θέση και για τέτοια ζητήματα? Ο δήμαρχος δεν θα πάρει θέση για τα εθνικά θέματα που εκφράζει την άποψη του κόσμου. Ο δήμαρχος δεν θα μιλήσει. Δηλαδή, θα είμαι εγώ δήμαρχος Θεσσαλονίκης και δεν θα προχωρήσω στη δημιουργία δημοψηφίσματος για τη συμφωνία των Πρεσπών για να ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι δήμαρχοι της περιοχής που ξέρω θα ακολουθήσουνε. Είναι δυνατόν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης να μην επισκεφτεί στη φυλακή τον Μπελέρη, όχι να πας στην πλατεία. Ένα λεπτάκι. Να πας στην πλατεία τώρα με τον κύριο Μπακογιάννη και να κάνεις ένα σο χωρίς να ξέρεις. Ένα κειμενάκι δεν μπορούσα να διαβάζει. Δύο λεπτών. Πήγαινε στη φυλακή και δέσονε. Εκεί είναι η μαγκιά. Να πας εκεί να τον δεις. Εκεί να τον δεις, να μιλήσεις και εκεί απ' έξω να πεις πρέπει να βγει έξω. Τώρα πας στην πλατεία και δεν μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο. Εκτός και το μυαλό σου έξω στα σπιτάκια. Και σε 372.000 το κάθε σπιτάκι την αγοράσεις. Σε αυτά που κάνεις τόσα χρόνια στον κόσμο. Και θα έρθουν κι άλλα.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έκανε κάτι ο σημερινός δήμαρχος για τη συμφωνία των Πρεσπών. Τον άκουσε καμιά φορά να διαμαρτύρεται? Τον άκουσε καμιά φορά να ζητήσει κάτι? Τον άκουσε καμιά φορά να κάνει επίκληση των παραβιάσεων και να απαιτήσει από την εκάστοτε κυβέρνηση να δει το θέμα και να πει τι γίνεται? Ο κύριος δήμαρχος έχει ταυτιστεί με το κατεστημένο, με τη διαπλοκή, με το σύστημα. Από τους ανθρώπους που όλο αυτό το διάστημα εκφράζουν τη στήριξή σας, το βλέπουμε και στις εκπομπές με τον κύριο Κωνσταντινίδη και το όταν περπατάτε στο δρόμο κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα των συλλαλητηρίων είναι αυτό που έπεισε τον κόσμο ότι μπορείτε να είστε μπροστάρι σε πολύ μεγάλα θέματα για την επίλυση μεγάλων ζητημάτων? Ο κόσμος έχει πιστεί, Χριστίνα, με ξέρει τόσα χρόνια ποιος είμαι. Ξέρω ότι είμαι ένας από αυτούς. Το γνωρίζει αυτό. Εγώ δεν λέω ότι ούτε από πολιτικά τζάκια κατάγομαι, ούτε από οικονομικά τζάκια κατάγομαι. Είμαι ένας από αυτούς. Αλλά έχω τόλμη και θάρρος και αποφασιστικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Έχω τόλμη, θάρρος και αποφασιστικότητα. Και αυτό που λέω το κάνω. Είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου και θα είμαι πολύ αυστηρός σε θέματα που έχω να κάνω με το Δήμο. Θα είμαι με τον κόσμο. Θα κατεβαίνω κάτω, θα μιλάω με τον κόσμο. Καθαριότητα, έχουμε ξαναπεί αυτά. 10 πιεστικά μηχανήματα χρειάζονται για να καθαρίζει η Θεσσαλονίκη στα κεντρικά σημεία κάθε μέρα και μια φορά την εβδομάδα οπουδήποτε αλλού. 10 πιεστικά μηχανήματα. 50 μου λένε οι ειδικοί, 50 αυτοκίνητα από Κομιδής. Αυτά τα σκουπιδιάρικα που λέμε. 50 χρειάζονται. Δεν τα έχεις, φέρνεις και ένα-δυο ιδιώτες μέσα και καθαρίζουν και είναι λάμπη η πόλη. Πού είναι το δύσκολο? Να δίνεις εκατομμύρια ευρώ από εδώ και από εκεί μπορείς και να καθαρίζεις την πόλη σου δεν μπορείς? Να δίνεις εκατομμύρια ευρώ και να παραχωρείς περιουσίες του Δήμου χωρίς ανταλλάγματα ή να κάνεις συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και να μην απαιτείς αυτοί οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν περιουσία του Δήμου να σου κάνουν να πάρκεις στην παραλία για 1000 θέσεις δωρεάν? Είναι δυνατόν να μην κάνεις πράγματα, να κάνεις, τα έχουμε ξαναπεί, ποδηλατόδρομο στη Νίκης και να φέρνεις τον κάθε ποδηλάτη αντιμέτωπο να πάσα στιγμή με ατύχημα, παρακαλάς μέσα σου να μην βγει ένας οδηγός λίγο δεξιά και χτυπήσει κανένας? Ποια είναι η πολιτική θέση του Δημάρχου απέναντι στους χιλιάδες συμπολίτες μας που αγαπάνε τα ζώα? Έχει κάνει τίποτα? Έχει κάνει πάρκα για σκύλους? Έχει κάνει πάρκα για ζώα? Πού είναι αυτά? Δηλαδή αυτοί οι συνάνθρωποι μας που έχουν ένα ζωάκι, ένα γατάκι, ένα σκυλάκι για συντροφιά και το αγαπάνε έτσι. Ποια είναι η πολιτική του Δήμου? Υπάρχουν πάρκα, πας δίπλα να πας στη Βουλγαρία, ντρέπεσαι να περπατήσεις από τα πάρκα που έχει δημιουργήσει εκεί ο εκάστοτε Δήμος και αφορά τους φιλόζωους. Αντιλαμβάνομαι ότι καταγράφεται συνεχώς τα αιτήματα των δημοτών αυτό το διάστημα, κύριε Καλόγυρε. Έτσι είναι. Υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη, πας δίπλα στη Βουλγαρία που τους κοροϊδεύουν πριν μερικά χρόνια. Είναι και το επίπεδό τους εννοώ. Που ήταν πολύ είναι χαμηλό. Και τιμόμενη χώρα τώρα η Βουλγαρία στην ΔΕΗ. Βεβαίως και χαρά μας εδώ που είναι στην έκθεση και θα είναι και τιμόμενη χώρα. Άρα λοιπόν, όταν δεν φροντίζεις μια άλλη ομάδα ανθρώπων, τους φιλόζωους, να έχεις πραγματικά πάρκα. Πραγματικά πάρκα που να προστατεύεις τα ζώα, να σέβεσαι τα ζώα και τους ανθρώπους που τα αγαπάνε. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μηδέν. Δεν έχει γραφείο, το έχουμε ξαναπεί, γραφείο για τις οικογένειες που έχουν άτομα αμαία, με ειδικές ανάγκες. Δεν έχει τίποτα ο Δήμος μέσα. Δεν φροντίζει για τους φτωχούς δημότες. Δεν φροντίζει να κάνει ενεργειακές κοινότητες και να δίνει χρήματα, να δίνει δωρεάν ρεύμα σε χιλιάδες άπορες και φτωχές οικογένειες. Δεν το φροντίζει ο Δήμος. Τι κάνει? Φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Και επειδή αυτά δεν είναι της ώρας, είναι το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι με αυτά που θα βγούνε θα πρέπει να κοκκινήσουν την τροπή τους. Και κάτι ακόμη που είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω, δεν το έχω ξαναπεί και δεν τολμάνε πολύ να το πούνε στην τηλεόραση. Θα το πω όμως, Χριστίνα, χωρίς να αναφέρω πρόσωπα, θα κάνω ένα μεγάλο ερώτημα προς τον κύριο Δήμαρχο. Πώς δεν είναι αυτή την ουσία των ναρκωτικών της υψηλής κοινωνίας? Την κοκαίνη? Όχι, κοκαίνη, το άλλο. Πώς το λένε, Ανδρέα? Τι είναι? Τα ναρκωτικά αυτά, LSD, αυτή τη σκόνη που σε εθίζει και δεν σου δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Πετύχατε τώρα σε ανθρώπους που δεν πολύ γνωρίζουν από όλες αυτές τις ουσίες. Λοιπόν, ηρωίνη? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εγώ λοιπόν ρωτάω τον κύριο Δήμαρχο ευθέως, έχει πέσει την αντίληψή του
συνεργάτες του να κάνω χρήση ναρκωτικών ουσιών στο Δημαρχείο. Στον ρωτάω τον κύριο Δήμαρχο. Έχει πέσει στην αντίληψή του συνεργάτες του να κάνω χρήση ναρκωτικών ουσιών στο Δημαρχείο. Δεν μιλάμε ούτε για ενέσεις, ούτε για χασίς. Ονόητο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και έχετε λοιπόν, στοιχεία δηλαδή ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Δήμαρχο. Για ένα ερώτημα κάνω, έτσι. Κύριε Ζέρβα, έχετε υπόψη σας αν στο Δημαρχείο συνεργάτες σας κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Δεν μιλάμε για ενέσεις, δεν μιλάμε για τσιγάρα χασίς, μιλάμε για άλλα πράγματα. Για αυτή τη σκόνη, πώς τη λέτε εσείς οι πλούσιοι, δεν ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σοβαρά πράγματα συμβαίνουν εκεί μέσα, Χριστίνα. Και από ό,τι λέτε θα υπάρξουν αποκαλύψεις το Σεπτέμβριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Καλόγερε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ να σου πω και αυτό που λένε έξω, θα βγουν βίντεο, εγώ αυτά τα καταδικάζω, δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ χτυπήματα κάτω από τη μέση δεν θα κάνω ποτέ. Όμως αυτό με την ναρκωτική ουσία είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κάτι βγει ο κύριος Δήμαρχος να μας πει. Είναι πολύ σοβαρό, γι' αυτό και όποιος το λέει εσείς εν προκειμένου πρέπει να έχετε στα χέρια σας στοιχεία. Αν έχει πέσει στην αντίληψη του κυρίου Δημάρχου ότι κάποιοι συνεργάτες του, μάλλον κάποιοι ένικοι είναι η καλύτερη έκφραση, να το διορθώσω πιο ευγενικά, κάποιοι ένικοι του Δημαρχιακού Μεγάρου, κάνω χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ερώτημα τηλεθεατή πριν κλείσουμε, συλλαλητήριο για το Αιγαίο και τη Θράκη θα κάνετε. Συλλαλητήριο για το Αιγαίο και τη Θράκη. Να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Πάντως ο Στέργιος ο Καλόγερος πίσω δεν είναι κάνει. Παρόν σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τα εθνικά θέματα. Κύριε Καλόγερο, σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα επικεντρώσουμε στις πολλές και δύσκολες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τελικά στην υγεία μας των πυρκαγιών. Θα είναι μαζί μας ο καθηγητής χημικών μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δημοσθένης Αριγιάννης.